Νάτος, αυτός που κάποτε έλαμπε σαν άστρο και τώρα είναι μόνο μια σκιά του εαυτού του στο σκοτάδι. Νάτος ο μεγαλοπρεπής βασιλιάς που κάποτε κυβερνούσε τις Θήβες. Ο θνητός που νίκησε τη Σφίγγα με τους άλυτους γρίφους της. Ο Ιδίποδας, ο Πατροκτόνος, ο Αιμομύκτης. Αυτός που όλη η Ελλάδα σεβόταν για τη σοφία του, μα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα άλυτο ένιγμα για τον εαυτό του. Αποδιωγμένος, καταδικασμένος σε εξορία, περιπλανιέται. Μόνο η Αντιγόνη, η μεγαλύτερη κόρη του, παραμένει στο πλευρό του. Η Αντιγόνη, αυστηρή και ταυτόχρονα θλιμμένη. Κρατά το κεφάλι της ψηλά, άτρωτη από τις προσβολές εναντίον τους. Περπατούν μαζί. Η ενάρετη κοπέλα οδηγεί τον τυφλό άντρα. Σε όποιον τους βλέπει, θυμίζουν περισσότερο φαντάσματα που επέστρεψαν από τον κάτω κόσμο. Η αρχιέρεια των Δελφών είχε προφητεύσει για τον Ιδίποδα την πιο σκληρή μοίρα. Θα σκοτώσεις τον πατέρα σου και θα κοιμηθείς με τη μητέρα σου. Όλη του τη ζωή αυτός που θα γινόταν βασιλιάς των Θηβών προσπαθούσε να διαψεύσει το χρησμό αυτόν. Μα στο τέλος η αλήθεια βγήκε στο φως. Ο Ιδίποδας όντως, χωρίς να το ξέρει, δολοφόνησε τον πατέρα του και έπειτα παντρεύτηκε τη μητέρα του. Από αυτή την αιμομυκτική ένωση γεννήθηκαν 4 παιδιά. 2 γη, ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκης και 2 κόρες, η Αντιγόνη και η Ισμήνη. Όταν αποκαλύφθηκε αυτή η αποτρόπαια αλήθεια στην Ιωκάστη, η δύστυχη μητέρα του, που είχε γίνει στο μεταξύ σύζυγός του, κρεμάστηκε. Στην απελπισία του ο Ιδίποδας άρπαξε τις χρυσές καρφίτσες που στόλιζαν το φόρεμα της μητέρας του και έβγαλε τα μάτια του. Δεν θα ξανάβλεπε ποτέ τη μέρα, τη νύχτα ή τους συνανθρώπους του. Ο θρόνος των Θηβών έμενε τώρα κενός. Επειδή η γη του Ιδίποδα, ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκης ήταν πολύ νέοι για να κυβερνήσουν, ο θείος του, ο Κρέοντας, έγινε αντιβασιλέας. Ο Κρέοντας αποφάσισε να μην τιμωρήσει τον Ιδίποδα, διότι πίστευε ότι είχε ήδη πληρώσει αρκετά για τα κρίματά του, στερώντας από τον εαυτό του το φως της ημέρας. Η απόφαση αυτή εξόργησε τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη. Τα δύο έφηβα αγόρια, που ήταν τόσο περήφανα όσο και πολεμοχαροί, έγιναν έξαλα που το όνομά τους ατιμάστηκε. Άρπαξαν τον Ιδίποδα και τον κλείδωσαν σε μια φυλακή στο παλάτι. Ακόμα χειρότερα, έφτασαν να διακηρύξουν την παρέτηση του πατέρα τους και να διεκδικήσουν τον θρόνο για τον εαυτό τους. Έτσι η προδοσία προστέθηκε στη θλίψη και στην τροπή του πατέρα τους. Ο Ιδίποδας προειδοποίησε τους γιους του. Αν δεν τιμούσαν πια τον πατέρα τους, αν αψηφούσαν τη μοίρα και τους θεούς, ταπεινώνοντας αυτόν που τους έδωσε ζωή, θα κατέληγαν να μοιράσουν το βασίλειό τους με το σπαθί. Ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκης δεν έδωσαν σημασία στην κατάρα του πατέρα τους. Αντίθετα, προχώρησαν ακόμα παραπέρα και τον εκδίωξαν από τις Θήβες. Από την ημέρα εκείνη,
στηριζόμενος στην κόρη του και τυλιγμένος στη θλίψη του σαν να ήταν σάβανο, ο Ιδίποδας περιπλανιόταν. Καθώς προχωρούσαν, όλοι έβλεπαν την κοπέλα να στηρίζει το γέρο σαν να ήταν ήρωας. Γνώριζε από πολύ μικρή ηλικία ότι δεν πρέπει κανείς να τα παρατά ποτέ, να μην υποκύπτει ποτέ στα χτυπήματα της μοίρας. Τελικά, όχι μακριά από την Αθήνα, μέσα στην κούρασή τους, σταμάτησαν στην είσοδο μιας μικρής πόλης του Κολονού. Ένας μάντης είχε πει κάποτε στον Ιδίποδα ότι εδώ θα έβρισκε λίγη ανάπαυση. Τους πρόσφεραν καταφύγιο, επιτέλους. Ο Ιδίποδας ήταν εντελώς εξαντλημένος. Η Αντιγόνη ξάπλωσε δίπλα του και τον αγκάλιασε, σαν ο πατέρας να είχε γίνει ξαφνικά το παιδί. Πέρασε ένας χρόνος, μακριά από τις ταραχές και τον θόρυβο που έφταναν στα αυτιά τους από τις θύβες. Νωρίς ένα πρωί, με το πρώτο φως της αυγής, ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήταν η Ισμήνη, η αδερφή της Αντιγόνης. Ήταν πολύ ταραγμένη. Με βιαστικά λόγια τους είπε για τις τελευταίες εξελίξεις στις θύβες. Ο Αιτιοκλής και ο Πολυνίκης είχαν ανεβεί στο θρόνο, μα ο θρίαμβός τους αμαυρωνόταν από την προειδοποίηση του πατέρα τους. Ο Ιδίποδας, ο πατέρας τους, δεν είχε προβλέψει ότι το βασίλειό τους θα διχαζόταν από το σπαθί. Προκειμένου να εμποδίσουν την πραγματοποίηση μιας τέτοιας κατάρας, ο Αιτιοκλής κατέληξε σε ένα σχέδιο. Θα μοιράζονταν τη βασιλεία. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση, ο κάθε αδερφός θα βασίλευε για ένα χρόνο και έπειτα θα άλλαζαν. Ο Πολυνίκης συμφώνησε. Ο Αιτιοκλής, όντας ο μεγαλύτερος από τους δύο, θα ήταν ο πρώτος που θα καθόταν στο θρόνο με την υπόσχεση ότι θα τον παρέδιδε όταν τελείωνε ο χρόνος του. Ο Πολυνίκης σεβάστηκε τη συμφωνία τους και θεώρησε ότι θα ήταν καλύτερα γι' αυτό να μείνει μακριά από τις Θήβες κατά τη βασιλεία του αδελφού του. Πήγε στο κοντινό Άργος, όπου κυβερνούσε ο βασιλιάς Άδραστος. Παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά. Και έτσι, οι δεσμοί ανάμεσα στις Θήβες, την πόλη του Διόνυσου, και το Άργος, την πόλη του μεγάλου ήρωα Περσέα, ενισχύθηκαν επίσημα. Όταν πέρασε ο πρώτος χρόνος, ο Πολυνίκης επέστρεψε στις Θήβες για να διεκδικήσει το δικαίωμά του στο βασιλικό σκύπτρο. Δυστυχώς, η εξουσία είναι σαν ναρκωτικό που χτυπά στο κεφάλι. Ο Αιτιοκλής αρνήθηκε να τηρήσει τη συμφωνία τους. Χλέβασε τον όρκο τους. Για να σώσει το τομάρι του, ο Πολυνίκης δεν είχε άλλη επιλογή από την απόδραση. Οι στρατιώτες του αδελφού του ήδη έρχονταν να τον συλλάβουν και να τον ρίξουν σε ένα μπουντρούμι. Η Ισμήνη πήρε μια ανάσα, με την καρδιά της να χτυπά γοργά, και προσπάθησε να ηρεμήσει πριν συνεχίσει την ιστορία της. Ο Πολυνίκης κάλπασε με όλη του την ταχύτητα και γύρισε στο Άργος. Μόλις έφτασε, πήγε κατευθείαν στον Άδραστο και του ζήτησε βοήθεια. Ο βασιλιάς του έδωσε ένα στρατό με 7 γενναίους επικεφαλής. Ξεκίνησε για τις Θήβες για να απαιτήσει ξανά ό,τι του ανήκε. Η επικεφαλής αυτή ήταν γνωστή ως η 7 επιθήβας. Με αυτούς τους πολεμιστές στις διαταγές του, ο Πολυνίκης ορκίστηκε να γκρεμίσει τα τείχη της πόλης και να σκοτώσει τον αδερφό που τον πρόδωσε. Η Ισμήνη έκανε μία παύση. Και έπειτα μουρμούρισε. Εκτός αν ο πατέρας μας ο Ιδίποδας συμφωνήσει να γυρίσει και να προσφέρει την υποστήριξή του σε έναν από τους δύο αδελφούς, αυτόν που θεωρεί πιο άξιο να κυβερνήσει. Ο τυφλός άντρας κούνησε αδύναμα το κεφάλι. Όχι, δεν θα πήγαινε.
ας εκπληρώσουν οι γη του το πεπρωμένο τους. Κάτω από το βάρος των τρομερών του πράξεων, γεμάτος απόγνωση ο Ιδίποδας, δεν ένιωθε πλέον ότι είχε τη δύναμη ή την ηθική εξουσία να παρέμβει στις υποθέσεις των ανθρώπων. Γεμάτος θλίψη και ενοχές, δεν είχε πλέον λόγο να ζει. Ξαφνικά ανοίχτηκε ένα τεράστιο χάσμα. Και καθώς η Αντιγόνη και η Ισμήνη κοιτούσαν παραξενεμένες, ο δύστυχος πατέρας τους εξαφανίστηκε σιγά σιγά κάτω στη χώρα των νεκρών. Ο Δίας είχε αποφασίσει να θέσει τέλος στα βάσανά του. Η Ισμήνη ξέσπασε σε δάκρυα. Η Αντιγόνη παρέμενε απαθής. Πήρε την αδελφή της από το χέρι. Ήταν καιρός να επιστρέψουν στις Θήβες. Καθώς η Αντιγόνη πλησίαζε την πόλη, ένα τρομερό θέαμα εμφανίστηκε μπροστά της. Ένας τεράστιος στρατός ήταν στρατοπεδευμένος έξω από τα τείχη. Ήταν ο στρατός του Πολυνίκη. 7 αρχηγοί ήταν τοποθετημένοι σε κάθε μία από τις 7 πύλες της ισχυρής πόλης των Θηβών. Ήταν περικυκλωμένοι από μία θάλασσα από γυαλιστερές ασπίδες, κράνη με λοφία και ένα δάσος από ακόντια. Η Αντιγόνη έτρεξε στον Πολυνίκη. Προσπάθησε να του μιλήσει λογικά. Τον οικέτεψε να μην πολεμήσει ενάντια στον αδελφό του. Ο Πολυνίκης αρνήθηκε. Τον αδίκησαν. Του αρνήθηκαν αυτό που του ανήκε. Ο Αιτεοκλής έπρεπε να πληρώσει και να δώσει πίσω το θρόνο. Η Αντιγόνη έτρεξε τότε στο παλάτι όπου είχε οχυρωθεί ο Αιτεοκλής και τον οικέτεψε να μην πολεμήσει. Ο Αιτεοκλής αρνήθηκε κι αυτός. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτός, ο μεγαλύτερος γιος, να παραιτηθεί από το θρόνο του. Ο πόλεμος ανάμεσα στους δύο αδελφούς ήταν αναπόφευκτος. Και η Αντιγόνη δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Σκαρφάλωσε στην κορυφή του ψηλότερου τείχου στις Θήβες και εκεί, μια νύχτα γεμάτη σιωπή και φόβο, όπου ο παραμικρός ήχος έκανε την καρδιά της να σταματά, περίμενε τον κόσμο να πάρει φωτιά. Ο ήλιος άρχιζε να λάμπει στον ορίζοντα. Η αυγή χάραζε πάνω από τις Θήβες. Με βαριά καρδιά η Αντιγόνη κοίταξε κάτω, σε μια σκηνή που έμοιαζε με υπόσχεση θανάτου. Οι δύο στρατοί ρίχτηκαν ο ένας τον άλλον. Τα λαμπρά τους λοφεία και οι χρυσές πανοπλίες σύντομα μπλέχτηκαν στη μάχη. Ξανά και ξανά ο Πολυνίκης και ο στρατός τους εξαπέλυσαν επίθεση στην πόλη. Μάταια. Τα τείχη των Θηβών ήταν απόρθητα. Οι εχθροπραξίες, οι κραυγές, η λύσα της μάχης συνεχίστηκαν για ώρες. Και πάλι δεν υπήρχε νικητής. Τότε, καθώς έπεφτε η νύχτα, ο Πολυνίκης αποσπάστηκε από τις τάξεις των επιτιθέμενων. Πρότεινε να αντιμετωπίσει τον αδελφό του σε μονομαχία. Ο Αιτεοκλής δέχτηκε. Έπρεπε να σταματήσουν τη μάχη. Σαν άγρια θηρία τα αδέλφια ρίχτηκαν το ένα στο άλλο. Πηδούσαν, έσκυβαν, χτυπούσαν. Και ξαφνικά ο Πολυνίκης έπεσε στη γη. Νικητής ήταν ο Αιτεοκλής. Στράφηκε στους στρατιώτες του και σήκωνε ψηλά τα χέρια του θριαμβευτικά. Όταν ο Πολυνίκης σηκώθηκε και με την τελευταία του ανάσα έμπηξε το σπαθί του στην πλάτη του αδελφού του.
Όλα τελείωσαν. Η γη του Ιδίποδα κοίτονταν πλάι-πλάι στη σκόνη. Τα δύο αδέλφια είχαν αλληλοσκοτωθεί. Η Αντιγόνη δεν μπορούσε πια να κρατήσει τα δάκρυά της. Έκλαψε. Έκλαψε για την τρομερή μοίρα της οικογένειάς της. Έπρεπε να γίνουν προετοιμασίες για την κηδεία. Ο Κρέοντας βγήκε μπροστά. Πάλι αυτός καθόταν στο θρόνο των Θηβών. Ο Κρέοντας ήθελε να πιστέψει σε μια νέα εποχή, σε ένα νέο κόσμο, και σκόπευε να βασίσει αυτόν τον νέο κόσμο σε αρχές απαραβίαστες. Ήταν αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα συνέβαινε ποτέ ξανά. Καταρχάς αποφάσισε να τιμήσει τον ήρωα που πέθανε υπερασπιζόμενος στην πόλη των Θηβών, τον Ετεοκλή. Διέταξε να θάψουν τον Ετεοκλή με κάθε τιμή και επισημότητα. Ύστερα, διέταξε να αφαιθεί το πτώμα του Πολυνίκη στο πεδίο της μάχης. Ας τον έτρωγαν τα σκυλιά. Έτσι, όλοι θα μάθαιναν το τίμημα για όποιον έπαιρνε τα όπλα ενάντια στην πόλη. Ο Κρέοντας επέβαλε στον Πολυνίκη αυτό που οι Έλληνες θεωρούσαν την πιο τρομερή τιμωρία. Το να αρνηθούν σε κάποιον το δικαίωμα σε κανονική ταφή, να του αρνηθούν τις προσφορές και τις τελετές που οφείλονται στους νεκρούς, σήμαινε ότι καταδίκαζαν την ψυχή αυτού του ατόμου να περιπλανιέται για πάντα χωρίς ανάπαυση στον κάτω κόσμο. Για τον Κρέοντα δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Δεν είχε τίποτα ενάντια στον ανιψιό του τον Πολυνίκη. Όμως ο Πολυνίκης ήταν αυτός που τόλμησε να επιτεθεί στην πόλη τους. Και αυτό δεν μπορούσε να το επιτρέψει. Ο νόμος του Κρέοντα ήταν σαφής. Όποιος απειλούσε τις Θήβες, όποιος εναντιονόταν σε αυτό που αποκαλούσε τα συμφέροντα του κράτους, θα είχε την ίδια μοίρα με τον Πολυνίκη. Η Αντιγόνη ήταν εξοργισμένη. Ρίχτηκε στα πόδια του Κρέοντα, τον οικέτεψε να αναθεωρήσει την απόφασή του. Ήξερε ότι ο Ετεοκλής ήταν σφετεριστής, μα ήξερε επίσης ότι υπερασπίστηκε την πόλη του. Ήξερε ότι ο Πολυνίκης δεν έπρεπε να πάρει τα όπλα ενάντια στην ίδια του την πόλη, ούτε καν για να διεκδικήσει αυτό που πραγματικά ήταν δικαίωμά του. Μα να καταδικάσουν έναν άνθρωπο στην κόλαση ήταν κάτι που δεν μπορούσε να δεχτεί. Κανένας άνθρωπος δεν είχε την εξουσία να παίρνει μια τέτοια απόφαση. Μόνο οι θεοί. Όλοι ήταν ίσοι ενώπιον του θανάτου. Και το να τιμούν τους νεκρούς, ανεξάρτητα από τα εγκλήματά τους, με τις σωστές επικίδιες τελετές, ήταν ένα ιερό καθήκον, ένα καθήκον προς τους θεούς. Ο Κρέοντας αρνήθηκε να ακούσει. Δεν ήθελε άλλη αναταραχή. Αν ο λαός του και η πόλη του επρόκειτο να επιβιώσουν, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να επιβάλλει το φόβο στο μυαλό τους. Ο Πολυνίκης θα γινόταν σύμβολο. Η Αντιγόνη σηκώθηκε. Κοίταξε τον Κρέοντα στα μάτια και είπε «Όχι». «Όχι, δεν μπορώ να δεχτώ αυτόν τον νόμο». «Δεν είναι νόμος του Δία, είναι νόμος του Κρέοντα». «Ο νόμος ενός ανθρώπου, όχι ενός Θεού». «Ως άνθρωπος και ως βασιλιάς, ο Κρέοντας έχει την εξουσία να κυβερνά τους πολίτες όπως θέλει όσο ζουν, όμως δεν έχει καμία εξουσία να διαχειρίζεται την ψυχή τους όταν πεθάνουν».
Υπάρχει ένας νόμος ανώτερος από κάθε ανθρώπινο νόμο. Είναι ένας νόμος άγραφος. Μπορεί οι θεοί να επέτρεψαν να ιτηθεί ο Πολυνίκης. Όμως δεν ήθελαν να καταδικαστεί η ψυχή του, να περιπλανιέται παντοτινά. Η Αντιγόνη πήγε αμέσως να βρει την αδελφή της. Ζήτησε από την Ισμήνη να τη βοηθήσει. Κρυφά, με την κάλυψη της νύχτας, θα ξεκλειστρούσαν έξω από τα τείχη των Θηβών. Θα αναζητούσαν το σώμα του Πολυνίκη και θα του πρόσφεραν τις επικίδιες τελετές, ώστε να μην αναγκαστεί να περιπλανιέται αιώνια ανάμεσα στις σκιές. Μα η Ισμήνη αρνήθηκε. Ήταν τρομοκρατημένη. Στο κάτω-κάτω ήταν γυναίκες, άρα δεσμεύονταν από τους νόμους που επέβαλαν οι άντρες. Η Ισμήνη υπενθύμησε στην Αντιγόνη τη ζωφερή μοίρα που την περίμενε αν παραβίαζε αυτό το νόμο. Η Αντιγόνη ήξερε ότι θα έπρεπε να το κάνει μόνη της. Το σκοτάδι είχε σκεπάσει τον κάμπο. Η νύχτα ήταν σιωπηλή. Η Αντιγόνη αναζήτησε το σώμα του Πολυνίκη με το φως των άστρων. Τον είδε στη ρίζα ενός δέντρου να κοίταται ανάσκελα, σαν να τον είχαν τεμαχίσει. Άρχισε πολύ σιγανά να τραγουδά ένα πένθυμο τραγούδι. Έπειτα, αφού είχε κάνει όλες τις ιερές τελετές, κάλυψε το σώμα του με χώμα. Η Αντιγόνη είχε κάνει το καθήκον της. Μόλις που είχε τελειώσει, όταν κατέφτασαν οι φρουροί, την άρπαξαν και την πήγαν κατευθείαν στο παλάτι. Η Αντιγόνη δεν αντιστάθηκε. Είχε πράξει με πλήρη επίγνωση των συνεπειών και γνώριζε τι την περίμενε. Η νεαρή γυναίκα στάθηκε μπροστά στον Κρέοντα. Το βλέμμα του ήταν αυστηρό, μα εκείνη κράτησε ψηλά το κεφάλι. Ο Κρέοντας ήταν βαθιά θορυβημένος. Ευχόταν να μην είχε εξαγγείλει ποτέ το νέο του νόμο. Όμως αφού είχε δηλώσει ότι η χειρότερη τιμωρία περίμενε όποιον τολμούσε να εναντιωθεί στο νόμο αυτό, η Αντιγόνη έπρεπε να πεθάνει. Κανένας φρουρός δεν τόλμησε να απλώσει χέρι πάνω της. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από την αποφασιστικότητά της. Εκείνη προχώρησε μπροστά τους. Οι πολίτες των Θηβών κοιτούσαν απογοητευμένοι, καθώς η Αντιγόνη διέσχιζε την πόλη ως τα σκαλιά ενός τάφου. Ήταν ο τάφος της οικογένειας των Λαυδακιδών, της δικής της οικογένειας. Χωρίς καμία ένδειξη συγκίνησης, μπήκε στον τάφο. Στην αρχή οι φρουροί δίστασαν. Έπειτα κύλησαν τον βράχο μπροστά στην είσοδο. Ο τάφος φραγίστηκε. Δεν έμενε τίποτα για την Αντιγόνη παρά να περιμένει τη λύτρωση του θανάτου. Έτσι πέθανε η Αντιγόνη. Θα μένει ζωντανή, επειδή υπάκουσε σε μία αρχή ανώτερη από κάθε νόμο, την ηθική. Για πρώτη φορά κάποιος είχε το θάρρος να αντισταθεί στην απόλυτη εξουσία. Η Αντιγόνη, μία πρωτοπόρα μορφή, σύμβολο εξέγερσης και ανυπακοής στο όνομα της συνείδησης, πλήρωσε για το απίστευτο θράσος της με τη ζωή της. Τίποτα δεν θα ήταν πια ίδιο στη γη. Οι νόμοι των θεών, καθώς και οι νόμοι των ανθρώπων, μπορούσαν τώρα να συναντήσουν αντίσταση από την ηθική της προσωπικής συνείδησης. Ήταν η γέννηση της ελευθερίας του ατόμου. Η εποχή των μύθων έφτανε σιγά σιγά στο τέλος της. Η εποχή της ιστορίας μπορούσε τώρα να αρχίσει.